Thank you.
Ορκιζόμαστε ότι κατεβαίνουμε στον αθλητικό στίβο να αγωνιστούμε όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Με τη φιλοδοξία μέσα σε ένα αγώνα ευγενικής άμυλας να δείξουμε πνεύμα εποτικό για την τιμή της πατρίδας και δόξα του αθλητισμού. Εφαρμόσω το πρωτόκολλο γιατί θα αδικήσω κανένα παριστάμενο. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας καλεσμένοι, σας καλωσορίζομαι, αθλητές και αθλήτριες, σας καλωσορίζομαι στην πυρόπληκτη μεν, αλλά πάντοτε όμορφη και υπερήφανη Χίο. Αθλητές και αθλήτριες, απευθυνόμενος εσάς, σας υπενθυμίζω ότι πριν κάποια χρόνια κάποιος μεγάλος πολιτικός που δεν ήταν εν ζωή είχε πει ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στο Αιγαίο. Σήμερα, με την δική σας παρουσία, έχουμε αθλητές και αθλήτριες από την ωραία Λίμνο μέχρι την Κάρπαθο, από τις ωραίες Κυκλάδες. Όλο το Αιγαίο είναι εδώ. Άρα η καρδιά της Ελλάδος σήμερα χτυπάει στη Χίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στους συγκεκριμένους 26ους Αιγαιοπελαγίτικους αγώνες. Θα ήθελα να πω ότι μετά από σύμφωνη γνώμη και των δημάρχων και των περιφερειακών, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να σταματήσει αυτός ο θεσμός λόγω μνημονίου. Τα παιδιά επιτέλους πρέπει να είναι εκτός μνημονίου. Πρέπει η σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των νησιών να συνεχίζεται και να είναι πάντοτε παρόντες. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί στους δεύτερους για τυχείο, τρίτους για τυχείο αιγαιοπελαγίτικους αγώνες έχουμε κοντά μας τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος είναι ένας λάτρης του στίβου, του υγιούς αθλητισμού, ο οποίος μας βοήθησε κιόλας. Τελειώνοντας, σας εύχομαι καλή διαμονή στη Χίο. Είμαστε κοντά σας, συμπαραστάτε σας και θα μας έχετε πάντοτε αρρωγούς στο δύσκολο αυτό έργο. Ευχαριστώ. Μιλούν οι αθλητές. Θα ήταν θράσος δικό μου να πω οτιδήποτε άλλο. Σήμερα και αύριο θα μιλήσουν τα παιδιά μας. Καλή επιτυχία.
Καλούμε τον Δήμαρχο Χίου, κύριο Πολίτη Καμπρινίδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλοι αθλητές από όλο το Αιγαίο, θα σας καλωσορίσουμε στοιχείο και ευελπιστούμε ότι όταν λέμε ότι στοιχείο στο Αιγαίο, το λέω στοιχείο επειδή είναι το κέντρο του Αιγαίου, χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος, αυτό να το αποδεικνύουμε και στην πράξη. Και για να είμαι πιο σαφής και ειλικρινής, ας ρωτήσουμε τους παράγοντες και τους αθλητές που ήρθαν από όλο το Αιγαίο πώς κατόρθωσαν και με τι μεταφορικά μέσα να έρθουν στο Αιγαίο. Όταν λέμε ότι λοιπόν χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος στο Αιγαίο, θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να αναπτύξουμε την ενδονησιωτική επικοινωνία για το καλό του Αιγαίου. Καλή διανομή στοιχείο και εύχομαι να περάσετε καλά και καλή επιτυχία στους αθλητές. Να είστε καλά. Σήμερα υποδεχόμαστε στις αθλητικές ομάδες και τα παιδιά μας από το τομέα Ισάρτη μέχρι το Καστακολόριζο, από τα Παρσαρέτες, τις Ιούσες, μέχρι τις μικρές Κυκλάδες. Σας ευχόμαστε καλούς αγώνες, καλή επιτυχία και να μην ξεχνούμε τη σημασία έχει η συμμετοχή και όλη η νίκη. Καλή επιτυχία και καλή διαμονή. Καλούμε τον κύριο Ηρακλή Κουντουρέλη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σεβασμιότατε, κύριε βουλευτά, κύριε δήμαρχε, κύριε αντιπεριφερειάρχη, κύριε περιφερειακή και δημοτική σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσετε στους 26 αγιοπλαβήτους τους αγώνες τύπου, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το σύνολο της νησιωτικής κοινωνίας του Αιγαίου και είναι ένας πλέον καταξιωμένος θεσμό με στόχο τη διάδοση του αθλητικού Ολυμπιακού Πνεύματος και των παρανθρώπινων αξιών, τη διάκριση των αιγαιοπαιδευτικών αθλητών που αποζητούν τέτοιου είδους ευκαιρίες, αλλά και τη δημιουργία αθλητικής υποδομής και συνείδησης στα νησιά μας. Η αναδύρωση των αιγαιοπαιδευτικών αγώνων ξεκίνησε το 1986. Μόλις λίγους μήνες από την ίδρυση του τότε Υπουργείου Αιγαίου, που την ιστορία του και το θεσμική του καταξίωση συνεχίζει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Από τότε οι αιγαιοπελεγήτικοι αγώνες τύπου διαργανώνονται κάθε χρόνο από την Γενική Γραμματεία σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ. Με αφορμή στους αγώνες, εκτός από τα τελευταία 5-6 χρόνια, πολύ σημαντική ήταν η οικονομική και τεχνική συνδρομή της Γενικής Γραμματείας, χάρη της οποίας δημιουργήθηκαν νέες αθλητικές υποδομές και βελτιώθηκαν οι υπάρχουσες στα νησιά, καθώς και εξοπλίθηκαν τα γήπεδα με αθλητικό υλικό. Στείνονται στο νησί της Χίου. Συμμετέχουν 35 σωματεία του Στίβου και σωματεία των ΑΜΕΑ με περίπου 350 αθλητές και αθλητές από 12 νησιά του Αιγαίου, τα οποία είναι τα εξής: Λέσβος, Λίμνος, Κύος, Σάμος, Ικαρία, Ρόδος, Κος, Λέρος, Κάλυμνος, Νάξος, Μήλος, Άνδρος και Μύκονος. Συνολικά στο νησί της Χίου θα φιλοξούν περίπου αυτές τις μέρες 600 άτομα. Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν είναι και 33 αθλητές αθλητές ειδικών ικανοτήτων, οι οποίοι ανταγωνιστούν σε ειδικά τμήματα. Τους αγώνες υποστηρίζουν η περιφέρεια Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, ο Δήμος Χίου, η Μητρόπολη Χίου Μεσών Ψαρών, τους οποίους και ευχαριστούμε. Αγαπητέ κύριε βουλευτή,
κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑ, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, το Δήμο και όλους όσους έχουν συμβάλει έτσι ώστε να είναι σήμερα πραγματικότητα η 26η διοργάνωση των Αγιοτεραγίτων των Αγώνων Στίβου. Ο ΣΕΓΑΣ πιστεύει ότι η νεολαία σήμερα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος μας και ο αυτισμός είναι πρώτης τάξεως δραστηριότητα για να δώσουμε χαρά, διέξοδο και ελπίδα στα νιάτα μας που ζουν μαζί με τις οικογένειές τους δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχηθώ στους αθλητές και τις αθλήτριες καλό αγώνα, καλή επιστροφή στα σπίτια τους και με τις σκέψεις αυτές κηρύσω την έναρξη των 26ων Αγιοτεραγίτικων Αγώνων Στίβου. Κάθε χρόνο βραβεύουμε τους πρώτους νικητές των πανελλήνιων πρωταθλημάτων από κάθε έδρα και τον καλύτερο αθλητή ή αθλήτρια. Από τα σαλόνια. Από τυχείο βραβεύουμε τον Νίκο Μαρή, του Αθλητικού Συλλόγου Έφηβος, που κατέκτησε την πρώτη θέση στα 400 μέτρα ευρώνων Έφηβων, με προπονητή τον κύριο Γιάννη Τζίκα. Καταλούμε τον Μητροπολίτη Φύσης Ρόμια Ζησόν για την αποτελεσμένη. Το χέρι πάνω. Hello, hello.
Βραβεύουμε τον Φεριουδάκη Φανούριο του Αθλητικού Συλλόγου Αθλοκίνηση Μυτιλίνης που κατέκτησε την πρώτη θέση στον ακοντισμό Παπέδων Α. Προπονητής του ο Γιώργιος Πάνου. Για την απονομή καλούμε τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΓΑΣ, κύριο Σεβαστή. Αθλητή του Παναξιακού που κατέκτησε την τρίτη θέση στα 400 μέτρα εμπόδια ανδρών. Για την απονομή παρακαλούμε τον κύριο Κουντουρέλη. Δύο αθλήτριες συγκεκριμένα που δεν βρίσκονται σήμερα εδώ. Την κυρία Ράμου Τσαμπίκα Νεφέλη της Αγίας Καμήρου που βγήκε πρώτη στα 80 μέτρα εμπόδια παγκορασίδων και την Νικόλη Διακοπούλου, αθλήτρια της Αγίας Καμήρου για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Κάτι άλλο γραφτεί εδώ, συγγνώμη. Για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μόσχα. Για την απονομή καλούμε ως εκπρόσωπό τους τον τεχνικό σύμβουλο κύριο Μιχαλάκη και τον κύριο Πέτρο Φλάμο, πρόεδρο της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Χίου Σάμου, να κάνει την απονομή.